αδελφή Σμήνη. Πες μου, ποια συμφορά ο Δίας δεν έστειλε σε εμάς τις δυο που μείναμε μόνες μας μετά τον όλεθρο που χτύπησε το σπίτι του Ιδίποδα. Γιατί όλα τα ζήσαμε, και φοβές και ντροπές και δυστυχίες. Μη γελάς από τώρα, έχει κι άλλο. Κι όμως, ο Κρέοντας λένε στην πόλη πως έβγαλε μία διαταγή. Άκουσες τίποτα, Ισμήνη, ή δεν βλέπεις τη συμφορά που έρχεται κατά πάνω μας? Αν τη βλέπω, λέει, σαν τρένο σε αφύλακτη. Εγώ, Αντιγόνη, δεν άκουσα καμιά είδηση για τους αγαπημένους μας. Από τότε που χάσαμε τα αδέλφια μας, που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, ο ένας από το χέρι του άλλου. Καλά, αυτοί έφυγαν νωρίς. Τι συμβαίνει, Αντιγόνη? Διακρίνω κάτι τραγικό στο βλέμμα σου. Ας τη σκοτώσει κάποιος τώρα. Το ξέρεις, Ισμήνη, ότι ο Κρέοντας από τους δυο αγαπημένους μας αδελφούς, τον έναν τον έθαψε με τιμές και τον άλλο τον έδωσε στα όρνια να τον φάνε. Στα όρνια να τη φάνε, καλή ιδέα. Απήγησε μάλιστα πως όποιος τολμήσει να θάψει τον Πολυνίκη θα πεθάνει με λιθοβολισμό στην πόλη. Με λιθοβολισμό, αυτό μου ακούγεται καλύτερα. Όμως εγώ θα θάψω τον νεκρό αδελφό μου με τα ίδια μου τα χέρια. Και εγώ εσένα στο υπόσχομαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορείτε να πηγαίνετε. Δηλαδή, εντάξει, τον πήρα το ρόλο. Θα το σκεφτούμε σοβαρά, να είστε σίγουροι. Πάντως, ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω και Κρέοντα. Α, δυστυχώς, Δεσποινής Μπλουτάκη μου, τον Κρέοντα θα τον παίξει ο κύριος από εδώ. Δεν της αρέσει. Χτες να ερχόσαστε, θα τον παίρνατε το ρόλο. Καλά, εντάξει, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Και η Αντιγόνη καλή είναι. Ναι, η δόλια. Να σας πω, τώρα δηλαδή εγώ να περιμένω τηλέφωνο. Αλίμονο. Μα δεν, αφού σας είπα που θα σας πάρω. Χωρίς τηλέφωνο. Και τώρα, ας πούμε, που γνωριστήκαμε λίγο παραπάνω, δεν μου λέτε, έχω ελπίδες? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, καλή μου. Καλό. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μητάκη μου. Γεια σας. Δεν μπορείς να πεις, το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Ναι, ενώ οι προηγούμενες ήταν από λαμπέτη και πάνω. Εγώ στο έχω πει, αγόρι μου, πάρ' το Κιμούλη. Θα είναι η Αντιγόνη. Έλα τώρα, ρε, με δουλεύεις. Εγώ θέλω να βρω την Αντιγόνη μου. Θέλω ένα κορίτσι άκαυτο. Που δεν με νοιάζει να ξέρει από θέατρο. Θέλω να είναι ένα κομμάτι ακατέργαστο σπηλό, να πάρω εγώ το πυλό στα χέρια μου και να πλάσω την Αντιγόνη. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Άμα σου μείνει καθόλου υλικό, δεν πλάθεις και καμιά στάμνα να τη ρίξουμε με κάνα κιουβετσάκι στο φούρνο? Έλα, ιδίες. Αιδίες, ρε, εσύ το κιουβετσάκι στο φούρνο. Θα μας τρελάνεις τώρα εσύ. Πού πας τώρα? Σπίτι, εσύ. Κι εγώ, πάω να μελετήσω. Η Βλουτάκη μου άνοιξε καινούργιους ορίζοντες για το ρόλο μου. Κυρία Μαρκορά. Όχι, δεν είναι εδώ του κυρίου Μαρκορά. Ναι, σωστός ο αριθμός, λάθος ο άνθρωπος. Ποιος μένει τώρα εδώ? Μια θεία του ορολόγος. Ποια είμαι εγώ? Η θεία του η ορολόγος. Πόσο θα λείψει? Α, πολύ θα λείψει, πάρα πολύ θα λείψει. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15. Μπορεί και για πάντα, μη σας πάρω στο λαιμό μου. Γεια σου, Τανσού. Τανσού, να πεις το πρώτο σου παιδί και να είναι και αγόρι. Τι έχει μωρό το κορίτσι μου? Νευράκια, νευράκια. Το κορίτσι δεν είναι σου. Και κατά ξερά σου και κατά Δευτέρας δεν έχει νευράκια, έχει νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Γιατί εδώ και 2 μερόνυχτα ξεμασκαλιάστηκα. Σκόρτω το τηλέφωνο και να ανοίγω την πόρτα σε ένα σωρό αδέσποτες που όλες τους με ρωτάνε για μια Αντιγόνη. Και ποια είναι η Αντιγόνη, δεν την ξέρει, κυρία Μίνα? Φυσικά και την ξέρει, κοριτσάρα μου. Ναι, νιώθω και θα το τσεκάρω εγώ. Ρε Αστροπελέκη, η Αντιγόνη είναι τραγωδία του Σοφοκλή. Α, του Σοφοκλή, έτσι, πες μου για να καταλάβω. Δεν θυμάσαι που είχαμε πάει στην Επίδαυρο και είχαμε δει την παράσταση? Α, λες για μια που βγάζει τα μάτια της με το γιο της και μετά ο γιος της έβγαλε τα δικά του από μόνο. Άγια σου. Ωραία οικογένεια και. Τι και. Με ένα φράγκο στο Μικέ. Τι και βρε, σου λέω. Και τι δουλειά έχεις εσύ με την Αντιγόνη του ξένου ανθρώπου? Δεν ανεβάζω εγώ την παράσταση της Αντιγόνης. Γριά το μεσοχείμωνο, πεπόνι είναι, θυμήθη. Και πού να σου βρω εγώ πεπόνι, χειμωνιάτικα καλή μου? Και ποιος σου ζήτησε πεπόνι, βρεχαμένο? Εγώ σου λέω πως ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Για να τελειώνουμε λοιπόν, γιατί με κούρασες. Τα κορίτσια που σε έπαιρναν τηλέφωνο είναι ηθοποιοί. Που πρέπει να τις δω για το ρόλο. Και επειδή είναι αυτές ηθοποιοί, πρέπει εγώ να κολοσσούρνομαι από το τηλέφωνο στην πόρτα και τούμπελι. Άλλη προκομμένη. Άνοιξε. Θα τη διώξω. Άνοιξε. Μη σβρώχνει, θα τη διώξω. Τα σου άνοιξε! Για τελευταία φορά! Και άμα σου κάνω νόημα, τη διώχνεις έτσι. Καλώς το κοριτσάκι, καλώς το. Τι θες,
θέλετε? Τον κύριο Μαρκορά. Α, ο κύριος Μαρκοράς πέθανε. Πέθανε? Mm. Πώς, πότε, από τι? Πριν από 10 λεπτά από στρακιά. Τι να κάνουμε, να είστε καλά, τον θυμάστε. Όταν θα έχουμε τα 40, θα σου στείλω πρόσκληση, έτσι. Άντε, πάνε. Χρειάνε μου δαρμένο. Τι είπε στις κοπέλες? Α, δεν σου άρεσε κιόλας. Άμα δεν σου κάνω, να μου ετοιμάσεις τα χαρτιά μου να πάω στα ξαδέρφια μου στο Αϊντάχο. Τα σου. Είπατε κάτι? Έλα, βρε, Φλωράκι, τελευταία φορά. Φλωράκι τώρα, ε. Καλά. Εσύ δεν τα ακούς τώρα, μωρή. Ναι. Καλά. Ε, καλά, είπαμε τώρα κουβέντα, θα ανοίξουμε. Η χείρα είναι. Έλα, Μπουμπού, τι κάνεις? Μπουμπού το μαυσολείο. Αυτή έχει την Ακρόπολη για πει. Ακού, Μπουμπού. Φύγε, γιατί θα γίνει εδώ η μάχη του Πέτα. Ναι, Μπουμπού, σ' ακούω. Κοντζαμά Μαντράχαλος λέει τη μάνα του Μπουμπού, θα μου σχόραμε. Καλά, ναι. Πού πήγες? Τι τη ρωτάς, έκανα πιο σοκολάτικο θα πήγε πάλι. Όχι, Μπουμπού, δεν το ξέρω το μαγειρά του Τζιμπι Κόρνερ. Δεν στο πω εγώ. Πες τις χαιρετίσματα. Τα λεφτά περνάνε και αύριο. Τι θα κάνω τώρα, ντουζάκι θα μπορώ να κάνω. Καλά, Μπουμπού, θα τον κλείσω το θερμοσύμφωνα πριν πω. Λες και δεν μπορούμε να το πούμε εμείς για το θερμοσύμφωνα. Ήρθαν τα άγρια του, κύριε. Κι εγώ σ' αγαπάω, Μπουμπού, κι εγώ. Ορβάρ, αγάπη μου. Χρυσό μου, δεν είμαι εδώ για κανένα. Κτώτα! Για Φλώρα, εγώ είμαι ο Ανδρέα! Για χαρά! Εσύ, δεν σου πάνε άρχισε νωρίτερα το πρωί! Ε, τώρα μπορέσαμε, βλέπεις του Μακρυγιάννη έχει βαρέσει διάλυση, γενικώς. Και τι να σε κάνω τώρα, βρε! Κάνε μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες. Βρε συφοριασμένο που κακό ψόφο να μην έχεις. Δεν μπορώ τώρα, είναι μέσα ο άλλος. Ε, και τι εγκληματούμε? Εμείς όχι, αν θα εγκληματίσει αυτός έτσι και καταλάβει. Έλα, έλα, βάλε ένα χεράκι, γιατί έχω κλείσει τη Μητσέων, ολόκληρη τη Μητσέων με το τρίκυκλο. Αυτό δεν είναι το εμαγέ. Βρε, ας το εμαγέ και άντε στο καλό, βρε. Ο κύριος. Μπαρδόν. Τώρα, άμα σου πω. Χέστα. Φλώρα, είπα ο κύριος. Ανδρέας, για το εμαγέ. Ποιο εμαγέ? Μια στιγμή, κύριε, μια στιγμή. Μήπως όταν λέτε μαγέ εννοείτε την πανιέρα? Και παρεπιπτόντως είστε και παλαιοπόλης. Εγώ την καθαρεύουσα δεν την εβάνω στο στόμα μου. Αλλά μα σας κάνει κέφι να το πείτε κι έτσι, καλώς. Ναι, την πανιέρα. Τα σου! Καλό. Την έχουμε εδώ εσείς, δεν την πουλάμε την πανιέρα, πώς το λένε. Εμένα μας αρέσει να την έχουμε εδώ έτσι, άχρηστη, μέσα στο σαλόνι και να την καμαρώνουμε. Ε, καλά, δεν ήρθαμε για να κλέψουμε, για μια διευκόλυνση ήρθαμε, για ένα ψυχικό. Καθώς από ό,τι είναι γνωστό, το εμαγέ δεν πουλάει. Πηγαίνετε, κύριε. Avec plaisir. Το κινητό το έχεις, ε. Για μόλα, γελέσα. Για πλησίασε εσύ. Μη μου κουνάς εμένα το δάχτυλο, μον δεν σε φοβάμαι. Καλά, έχεις πολύ θράσος, το ξέρεις. Αυτό είναι το σπίτι μου. Είναι ο χώρος μου. Δεν θα μείνει μίγα. Και εγώ την πανιέρα μου τη θέλω εκεί. Στο σπίτι μου θα βάζω ό,τι θέλω. Μα δεν με αναβάλεις και μαούνα. Τι με νοιάζει εμένα. Εσύ γίνεσαι ρεζίλ στη γειτονιά. Δεν το πιστεύω, στη γειτονιά. Επειδή στο κάνεις για να μου σπάσεις τα νεύρα. Τέλος πάντων, για να μην φλιαρούμε. Η μπανιέρα θα φύγει από εδώ πέρα και στη θέση της θα μπει μια ωραιοτάτη πολυθρόνα μπαμπού που γίνεται και κρεβάτι. Θες να με ρίξεις τα ναρκωτικά, καλή μου γυναίκα. Με δάχτυς τώρα εσύ το νιάνιαρο να μου μάθεις τι χρειάζεται ένας χώρος για να ζεστάνει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μένω κι εγώ εδώ και έχω κι εγώ άποψη για αυτό το αγούρι. Λοιπόν, διάλεξε ή την μπανιέρα ή εμένα. Την μπανιέρα! Μόνο θα στην πουλήσω εγώ την μπανιέρα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Αν δεν το κάνω, να μην με λένε μπαρμπαρίτσα. Σαν κολλασμένη για ένα φίλι παρακαλάω, την αγκαλιά σου αναζητάω. Σαν κολλασμένη τα δυο σου χείλη ζητιανεύω, λίγη αγάπη σου γυρεύω. Σαν κολλασμένη. Σε μένα.
σκίζει. Αν έχω καλεσμένη σαν και εσένα, θα κάνετε. Δεν σκίζει. Έλα, καλά, υπερβάλλει τώρα και ντρέπομαι. Όχι, όχι, ξέρει πώ σου αγαπάω. Και εγώ ξέρει πώ σου αγαπάω. Όχι, εσένα σε ξεχωρίζω. Και εγώ σου αγαπάω. Και εγώ, και εγώ. Τι θα έλεγε τώρα να περάσουμε σε ένα παιδί που είναι νέο στο χώρο του τραγουδιού. Τον Φίβο Δελιγιάννη. Ποιο είναι αυτό, ούτε που ξέρω. Μπράβο, Φίβε. Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα να καθίσει. Έλα. Για να σηκώνεσαι εσύ κάτι ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Φίβε, νέο στο χώρο, ε. Ναι. Καλορίζικος. Ευχαριστώ. Σίγουρα, με τέτοιο ποδαρικό. Για πες μας λοιπόν δύο πράγματα για σένα. Έχω σπουδάσει κλασικό πιάνο και κιθάρα στο κονσερβατουάρ. Α, μάλιστα. Φέτος πήρα το πτυχίο μου στη μουσικολογία. Και η πτυχιακή μου ήταν πάνω στη μουσική των Ίνκας. Των Ίνκας, τι μου λες, τα ακούς τη γλυκιά μου. Τον εγώ δεν ακούω. Να σου πω το σοκολάδι. Και πριν ένα μήνα κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος με μουσική... Των Ίνκας. Όχι. Είναι μια προσπάθεια μελοποίησης ένα κλασικό αριστούργημα, το άσμα ασμάτων του Σολομόντος σε μεταγραφή του μεγάλου νομπελίστα μας Γιώργου Σεφέρη. Και πώς ήταν η συνεργασία σας. Με ποιον. Με το Σεφέρι. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος μας Γιώργος Σεφέρης δεν ζει πια ανάμεσά μας. Αλλά το ερώτημά μου πήγαινε, αλλά στα αφήσουμε όμως τα δυσάρεστα. Ούτε ο Σεφέρης μας θα το θέλε. Γι' αυτό πήγαινε να πεις ένα τραγουδάκι, α, αγάπη μου. Έλα. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Μάτια σου είναι περιστέρια μέσα από το πέπλο σου. Η κόρνη σου είναι κομμάτια γυριά, ουροβολά από τον γαλανά. Πιανού γαλάδρο βολάν τα γύρια. Τα δόντια σου είναι προβατίνες κουρεμένες. Μου ανέβηκαν απ' το λουτρό. Ποιο λουτρό καλέ. Όλες με δίδυμα δεν είναι στερφά ανάμεσα τους. Α, Χριστός, τι παντόφλα είναι αυτή η αγάπη μου. Χίλια συγγνώμη, πού να ξέρα. Όμορφη που είσαι. Όμορφα, όμορφα. Έλα τα αγάπη μου, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Έλα, συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κάτσε, μανάρι μου. Μπράβο. Ήταν ένα μικρό δείγμα, αλλά ελπίζω να καταλάβατε. Αν κατάλαβαν, ενθουσιάστηκαν. Αν καταλάβαμε, ενθουσιαστήκαμε. Ναι, το λέγαμε με την Άννα Μαρία ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα δίσκο μαζί. Άννα Μαρία, τέτοιο ταλέντο, μην τα αφήσει. Βέβαια, καλέ, το ταλέντο του φωνάζει από μακριά. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, Φίβε, πού εμφανίζεσαι αυτή τη σεζόν για όσους θέλουν να σε δουν, ε? Είμαι σε μια πρώην αποθήκη, στο Μεταξουργείο. Σε αποθήκη στο Μεταξουργείο. Μπράβο, μπράβο. Και σαν ό,τι. Και του χρόνου στην Εράιδα. Έλα, αγάπη μου, τώρα να συστεί το σύμπαν. Σήκω. Λοιπόν, θα σου πω τη μοναδική μπαλάντα που υπάρχει στον καινούριο μου δίσκο, όπου ο δίσκος λέγεται «Η Άννα Μαρία λόγο θέτει». Φοβερό. Θέσε μας λόγο. Πάω. Παλικάρι μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Ξαναφέρεις τέτοια σούργελα στην εκπομπή, θα τα κόψω από τη ρίζα. Σούργελο ο Φίβος. Καρασούργελο. Ζηλεύεις, μωρό μου, ζηλεύεις που δεν τον φτάνεις ούτε στον Ιχάγη. Ναι, βρε, ζήλεψα τις κουρεμένες προβατίνες και τις κατσίκες από το Γαλάδ. Γίδες από το Γαλάδ. Ακού κατσίκες από το Γαλάδ. Μαρινά, μιλάμε για το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Μιλάμε για ένα βαρεμένο που είναι για τα μπάσα. Είναι καλά το κοριτσάκι που ήρθε και μας έσαι στην εκπομπή, γιατί. Στο έχω πει ότι η εκπομπή και εσύ μαζί χρειάζεστε ένα βάθμιση. Τι είναι αναβάθμιση, βρε, οι κατσίκες από το Γαλάδ. Θες να φορτώσω τώρα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα. Ποιος το φέρε εδώ αυτό το χάπατο. Εγώ, ο από πάνω μου το φέρε. Να πεις το από πάνω σε αυτά τα σκουπίδια να τα ακούει σπίτι του. Ο κόσμος άλλα θέλει, το ξέρεις βρε, την ώρα που εμείς κουρεύαμε τις προβατίνες του Μπουρούχα. Οι απέναντι είχαν τη Φιώνα Τζαβάρα, βρε, τη Φιώνα Τζαβάρα. Δεν θα μας παρασύρουν οι απέναντι στην κατρακύλα. Εμείς είπαμε, είμαστε σε περίοδο αναβάθμισης. Καλά, όταν θα έρθουν να
αύριο τα νούμερα, να πεις του ο Παπάνος να τα πάρει σπίτι, να τα κάνει ρολόγια να πάει να αναβαθμιστεί. Ποιος σιγά μου, ποιος σιγά. Δεν μασάω εγώ, αγόρι μου, είμαι Αντράκη εγώ. Και δεν μου λέει, ρε Αντράκη, εκείνο τον έρμο το Σεφέρι δεν το ξέρεις ότι τον έχουμε θάψει με δόξες και τη μέσα εδώ και 25 χρόνια. Άσχετη, άσχετη. Το ξέχασα, τρεις ώρες ήμουνα στον αέρα, μπλόκαρα η γυναίκα. Όπως ξέχασα και την προηγούμενη φορά ότι η Αλεξανδριανή Σκελιανού δε μία σχέση έχει με τον Άγγελο Σκελιανό. Και εσύ που το ξέρεις, τους έχεις κάνει ανάλυση αίματος. Και όχι μόνο αυτό, του έστειλες και χαιρετίσματα του νεκρού με την κοπέλα. Το έκανε για πάνε ενδεχόμενο. Απ' το άλλο που πήγαμε να καλύψουμε τη συναυλία του Μυθικότσι για το Άξιον Εστί και του έδωσε συγχαρητήρια του ανθρώπου για το ποίημα. Αυτόν βρήκε, αυτόν τα έδωσε. Α, σου δώσω μία, σου πω εγώ. Από το χθεσινό με τον Βέλτσο, πώ σου ήρθε, μωρή τρομάρα να σου έρθει, που μου ήθελε να μιλήσει για το μονόμυρο μη σούπα και του είπε στον ανθρώπο τα έργα του Ομήρου είναι η Ομήρου Οδύσσια και η Ομήρου Ηλιάδα. Εγώ έτσι τα άμαθα στο σχολείο. Ποιο σχολείο, ρε ξόφτερνο, που το μισό σχολείο το έβγαλε τουαλέτε καπνίζοντα. Εγώ φταίω που με συμπαθούσε ο επιστάτη. Ναι. Έλα. Τι? Είσαι σίγουρος? Καλά, καλά. Άστο, θα το δω. Δεν το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Η μικρή συμπάθειά σου. Το πέταξε πάλι το μπιφτέκι της. Νικηφόρε, γίνεσαι επικίνδυνα λαϊκός. Ξέρεις τι έκανε πριν από λίγο? Νεκρανάστησε το Σεφέρι. Τι δουλειά είχε ο Σεφέρι στην εκπομπή? Είπαμε να ασχοληθούμε και με κάτι πιο σοβαρό. Να αναβαθμιστούμε. Αρκετό κράξιμο τρώμε από τις εφημερίδες. Να, τι κράξιμο είχε φάει καημένη η μαρκά του, θυμάσαι, του ντοματοπαραγωγού που μεσούσε στις δικτατορίες, πήγε και τα φτιάξε με το γαμπρό της που τον γνώρισε όταν πήγε να δει την κόρη της στην Περούτζα. Εμένα πάντως η Φλωραντία είναι πιο του γούστου μου. Τι υπέροχα μεταξωτά ήταν αυτά που πήραμε με τους μπουντούριδες που είχαμε πάει, θυμάσαι. Μαζέψου, Ντένι μου, μαζέψου. Τι λέγαμε? Ναι. Τι? Γιατί? Ε, βέβαια. Σιγά μη δεν το ακύρωνε. Άδικο έχει άνθρωπος. Τέλος πάντων, άστο, θα το δω. Γαμώ το. Νικηφόρε. Άσε με τώρα κι εσύ. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι η κατάσταση με τη μικρή έχει γίνει ανυπόφορη. Έτσι όπως πάει, δεν υπάρχει περίπτωση σοβαρός άνθρωπος να πατήσει το πόδι του στην εκπομπή. Όριστε, τώρα τηλεφωνήσανε από του Ζουράρη και το ακύρωσε για αύριο. Το ακύρωσε ο Ζουράρης, κανένα πρόβλημα. Έχω εγώ μια ιδέα. Άστο, Ντένι μου. Άστο, αγάπη μου. Καθόλου δεν θα το αφήσω. Τώρα θα δεις. Ναι, έλα Κωνσταντίνε. Τι είναι πάλι, Μπουμπού? Ναι, γράφω. Τα απομνημονεύματα σου, τι να γράφω, ρε Μπουμπού, τι μετάφραση κάνω? Α, να είσαι πάλι. Στην εφημερίδα, πού? Την Πέμπτη το βράδυ, λέει. Όχι, Μπουμπού, δεν έχω πάει. Καλά, μην ανησυχείς, μόλις κλείσουμε θα πάρω να κλείσω τραπέζι. Οπωσδήποτε όμως, είναι πολύ καλό ρεστοράν. Μπαίνουμε που λες με την Ινέτα και που καρφώνεται το μάτι μου. Όχι στο σερβιτόρο, Κωνσταντίνε, στα τραπεζάκια. Τέτοια τραπεζάκια, μα ολόιδια, που το βρήκανε, βρε παιδί μου? Είχα δει τελευταία φορά στη Βιέννη το 56, νιόπαντρη τότε με τον Μαρκορά, που είχαμε πάρει ταξίδι του Μέλιτος με τους Αποστολόπουλους. Μπαίνουμε που λες με στο Φλωριό και πέφτουμε πάνω, όχι καλέ στα τραπεζάκια, στην Άννα τη Βέλτσου, καλόνι. Το μαλλί όλο πίσω, η πλάτη όλη έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί. Απροπό, είσαι ελεύθερος αύριο το πρωί? Το πρωί, αλήθεια, τι ώρα ξυπνάς? Ξυπνάω το πρωί κατά τη μία το μεσημέρι. Αλλά δύσκολα. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα? Στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μαρίνα μου. Αφού αναρωτιέμαι πολλές φορές, γιατί να μην είχα γεννηθεί άντρας? Εννοείς ότι σε βλέπουν σαν σύμβολο του σεξ. Και είναι πάρα πολύ άδικο να σε βλέπουν μόνο σαν γυναίκα. Κι άντε να τους πείσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από γυναίκα. Είσαι άνθρωπος. Αχ, τι τα ψάχνεις, Μαρίνα μου. Όλοι οι άντρες ίδιοι είναι. Βέβαια, όλα τα γουρούνια την ίδια μουτσούνα έχουν. Αλήθεια, εσύ τον άντρα πώς τον προτιμάς? Να σου πω. Άντρα. Κι εγώ. Ο άντρας δεν μ' αρέσει να είναι καθόλου ομοφυλόφιλος. Α, σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Την ίδια συζήτηση είχαμε και με τη Μιμή. Α, τη Θεοδώρα την είδε. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μη σε νοιάζει, δεν έχασε τίποτα. Θα το κάνει ταινία, μου το εμπιστεύτηκε προσωπικά. Σοβαρά, ε? Να σου πω, αυτή τη στιγμή η Μιμή θα μας βλέπει, να τη στείλουμε φυλάκια. Ναι, σε ποια κάμερα, παιδιά? Οκ, Θανάση. Φυλάκια, Μιμή. Γεια, Μιμή. Τι γνώμη έχεις για τη φιλία? Την καλύτερη. Η φιλία είναι πολύ καλό πράγμα. Μαζί σου. Αλλά βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών φιλίες. Εγώ δεν ξέρω. Αγαπώ τη ζωοφιλία, μισώ τη λυκοφιλία και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη πληγή της αστιφιλίας. Α,
Αλλά για αυτή την πληγή θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί τώρα με ειδοποιούν από το control ότι πρέπει να κλείσουμε. Αγάπη μου, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Bye! Φορέ, Χρυσέ μου, γιατί τρέχουν τόσο γρήγορα οι τίτλοι με τα ονόματα των παιδιών? Δεν ξέρω, εγώ ζαλίζομαι. Εσύ δεν ζαλίζεσαι? Εγώ ζαλίζομαι μόνο όταν υπογράφω τις μισθοδοτικές καταστάσεις των παιδιών. Όχι, φαντάσου σε παρακαλώ όλες αυτές τις μάνες που θέλουν να δουν το όνομα των παιδιών τους στην τηλεόραση. Το βλέπεις από την οικογενειακή πλευρά το πρόβλημα. Νικηφόρε, Χρυσέ. Φρόντισε. Είστε σημεία. Αχ, πάω, έχω αργήσει. Θα με σκοτώσει η Νινέτα. Μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε. Μην είναι ήσυχο. Ορβάρ, Χρυσό μου. Και καλά, ρε ασυναρμολόγητο, όλα τα άλλα να τα φάω. Εκείνη την έρμη, την αστιφιλία, πώς ήρθε να την πεις ότι είναι είδος φιλίας? Και εσύ πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν είναι στοχηπή? Μου το έχει πει ο Αριστοτέλης, μωρή, εδώ και 2000 χρόνια. Από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, το Λάκι. Γεια σας, Χρυσά μου. Γεια σας. Πώς είσαι σήμερα, κυρία Μαρκορά? Χαριτωμένα. Στον κύριο Κασιμάτη είχατε πάει? Βέβαια, παλιός φίλος του Μακαρίτη. Τι να κάνω, να μην περάσω να του πω μια καλημέρα? Αλίμον, επιβάλλεται. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω την όμορφη παρέα σας. Πνίγομαι, έχω πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Καλό σας απόγευμα. Χαρήκαμε που σας είδαμε. Όλοι, Χρυσό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Κατεβαίναμε προχτές με την Ινέτα στην πλατεία. Και γωνία Πατριάρχου Ιωακήμ και Πλουτάρχου, βλέπω την Πέπη την Κοσμίδη. Του Κοσμίδη που έχει το κτηματομεσητικό πάνω από την Καλογύρουα. Μπαίνω μέσα και βλέπω ένα λουστρίνι με τελείωμα από φίδι. Και μου λέει η μαμά Καλογύρου, πάρτα Χρυσή μου και θα το φοράς παντού. Μα εγώ τσιλώ, δεν μπορώ, ανατριχιάζω με τα φίδια. Πάρτα μου λέει και θα με θυμηθείς. Και θυμήθηκα ότι πριν από 3 χρόνια εκείνο το φίδι, η Πέπη, κυκλοφορούσε με ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Ανεπληρωματικό της ΑΕΚ. Και καμιά μας δεν έμαθε ποτέ τι τον είχε. Άλλες λέγανε ότι ήταν ενόχο το κτηματομεσίτη και άλλες. Τι να σας πω, κυρία Μαρκορά, εγώ δεν ξέρω. Τόλι, ξέρεις. Έλα, μη μου πεις, δεν σε πιστεύω. Μπράβο, μα, την Ινέτα. Λοιπόν, μόνο εγώ είμαι απονήρευτη. Σε ευχαριστώ, Χρυσό μου. Τώρα ησύχασα. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μαρκορά, γεια σας. Γεια σας. Δεν είναι πολύ χαριτωμένη. Ο ημαρός μαρός, γεμαρός μυρνιά. Οι μαρός μυρνιά, βαΐα βογγανιά. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Δεσβητάνια, Γκασπαζά. Τηλεφώνησε κανείς? Βασβενίλα, Γκασπαζά, Νινιέτα, εις Γκαζάλα, Πριτιό, τρεις Παλαβίναι. Α, παπά, δεν προλαβαίνω, το μπάνιο είναι έτοιμο. Ντά, Γκασπαζά. Εγώ ανεβαίνω, αν έρθει η κυρία Νινέτα, ετοίμασέ της μια μαργαρίτα και πούσε να τον τρύψει καλά τον πάγο. Την άλλη φορά παραλίγο να τη χάσουμε. Εδώ τη στάθηκε το αγκονάρι. Μια κακτελαϊτσά, Μαργαρίτα. Το άκουσα αυτό. Λουβάτε, πυρασβεστικές αυλίες ακούω. Τι συμβαίνει? Πήρε φωτιά κάποια ψυχή. Η φλόγα της την καίει. Αν είναι κάτι σοβαρό, θα μας το πει η Γκρέη. Έρχονται να σβήσουνε τη φλόγα που με καίει. Ας όψετε ο αίτιος που μου την έχει ανάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτόν να το κάψει. Μα κάποια άλλη θα βρεθεί κι αυτόν να το κάψει. Στήθια μου που καίει σαν καμίνι. Έχω καημό στα στήθια μου που καίει σαν καμίνι. Thank you.
ακόμη θα είναι μαζί μας η υπέροχη Λένα Παπαδοπούλου, η αδελφή Κατσάμπα και για ένα καυτό κοινωνικό θέμα ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και ο Δημήτρης Παπανώτας. Και μην ξεχνάμε φυσικά τα υπέροχα μας. Και τα τηλεφωνήματα σε όλη την Ελλάδα για το διαγωνισμό της ξεσκέπαστης Mercedes. Τι μαλλί είναι αυτό, Χριστέ μου! Πάρε να συγκεντρώσω, αύριο θα έχουμε πρόβλημα. Το ξέρω, αν πω σε αυτό το χάλι σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Συγκεντρώσου, μωρί σου λέω, αύριο έχουμε το Μαρκορά, πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Σαν σκυλούς να θέλω να μοιάσει με το μικρόφωνο μου λείπει. Πρέπει να προετοιμαστείς. Αυτό θα κάνω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πρωί, πρωί πάω για δάφνες. Θα φας φούσκο! Α, κατομίλια μπορεί και να δουλέψουμε το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πάω για ντάβια, θα περάσω να κόκκινο τη φωτιά. Το πιστεύω. Έλα εδώ, μωρέ, σου λέω να μιλήσουμε για το θέμα. Το θέμα μας είναι ότι ένας ιερέας αρνήθηκε να θάψει κάποιον επειδή είχε κάνει πολιτικό γάμο. Ο ιερέας. Ο Αποθανών, μωρή, ο Αποθανών. Ευχάριστα θέματα μου διαλέγετε να μου την κάνετε την εκπομπή. Για το θέμα θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, που αυτόν τον καιρό ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο κείμενο της Αντιγόνης, όπως ορίστηκε μέσα από τα ρευστά του χθες και τις συνιστώσεις του σήμερα, από το διαχρονικό κείμενο του Σοφοκλή. Κάνοντας παραλληλισμό του ιερέα που αρνείται να θάψει τον νεκρό, με τον κρέοντα που αρνείται να θάψει τον Πολυνίκη. Και έτσι, από τη μια μεριά έχουμε τον αδερφό του νεκρού που τον θάβει αντίθετα με την εντολή της Εκκλησίας, και από την άλλη έχουμε την Αντιγόνη που θάβει τον Πολυνίκη αντίθετα με την εντολή του κρέοντα. Ο Άγγελος, τι ώρα είναι για αύριο το πρωί? Αυτό πιστεύω. Κάθε μια ώρα σε μαλάκας και σου αναλύω για να μην γίνεις αύριο ζήλη στο Μαρκορά. Μόρδε με χέρι με το ξενερουά. Δεν φτάνει δηλαδή που βάλεμε στον Δημητέρο Διάνδη τη μούρτη στην τηλεόραση. Πρέπει να το κάτσουμε κιόλα. Ξεδάκι μου, σύνελθε, καταλαβαίνει, σου λέω. Μιλάμε για ένα από τα πιο φωτεινά μυαλά του τόπου. Πώς θα τον αντιμετωπίσει? Σιγά την παραλία εδώ, αγάπη μου. Έχω αντιμετωπίσει Κατερίνα Στανήση. Το λέμε, θα κολώσω. Πάρ τον κολόσο κάτω μου να δουλέψω. Με περιμένει ο μικρό στο σπίτι, θα έχει λυσάξει. Στα τσακίδια! Την πόρτα! Μην έρθω, χρυσό μου, δύο λεπτά θα κάνω. Ρίξε μια ματιά στον μπούρτο και έρχομαι. Καλώς τον. Κάτσε. Έλα καλέ, όλη μέρα κάθομαι. Κάτσε, είπα! Καλά. Λοιπόν, άκουσε με προσοχή. Ήρθε η ώρα να πούμε ένα-δυο πράγματα εμείς οι δύο. Ναι, μόνο λίγο σύντομα, γιατί με περιμένει η Νινέτα πάνω. Δεν σε πιστεύω! Όχι, αλήθεια, έχει έρθει εδώ και μισή ώρα. Τώρα, Νινέτα, χρυσό μου, έρχομαι. Μήπως και πάλι σήμερα το πρωί σου κατέβηκε κάποια φαϊνή ιδέα και επενέβεις ξανά στη ζωή μου με τον απίστευτο τρόπο που μόνο εσύ έχεις! Για ποιο πράγμα μιλάς? Για την εκπομπή μιλάω! Α, για την εκπομπή. Ναι! Έχει ορθεί να με ευχαριστήσεις. Έλα, βρε αγόρι μου τώρα μεταξύ μας. Πώς σου πέρασε από το μυαλό που να με πάρει ο διάολος ότι εγώ θα συμμετείχα ποτέ σε αυτό το κατασκευαστήριο ηλιθίων που αποκαλείται τηλεόραση! Πιο σιγά, χρυσό μου, είναι η Νινέτα πάνω. Τώρα, χρυσό μου, βάζω το κοντρό και έρχομαι. Τη φτιάχνω μια μαργαρίτα. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι θέση έχω εγώ σε αυτή τη συνάθρηξη ανεγκεφάλων? Σε παρακαλώ, κατέβασε τον τόνο τη φωνή σου. Δεν είναι καφενείο εδώ! Προπονούμε για το καφενείο που με στέλνεις! Ναι, μόνο από αυτό το καφενείο, χρυσέ μου, έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες που δεν νομίζω ότι αποτελούν συνάθρηση ανεγκεφάλων και που, από όσο ξέρω τουλάχιστον, δεν είναι κατώτεροι σου. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία να ανακοινώσεις την ακρόασή σου και να μιλήσεις για την Αντιγόνη. Στην τηλεόραση. Γιατί όχι, σκέψου, όλοι εσείς που τη συνομπάρετε, θα μπορούσατε με την παρουσία σας να την αναβαθμίσετε. Να αναβαθμίσω τι? Τα τσαχλοκούδουνα με το μίνι, παζαρεύοντας εγώ την αξιοπρέπειά μου! Τώρα είναι τα χρυσό μου, το λιμόνι, στίβο και έρχομαι. Και μια που μίλησες για αξιοπρέπεια, κύριε, η μητέρα σου ένα έχει να σου πει. Ότι κανείς δεν μπορεί να σου ανέβει στην πλάτη αν εσύ δεν σκύψεις. Πού πας? Πάω να κρατήσω σημειώσεις από τα αποφθέγματά σου. Έλα βρε, αγόρι μου, γιατί μιλάς έτσι στην μπουμπού σου? Έλα βρε, αφού το ξέρεις η μπουμπού σου πόσο σε αγαπάει. Να, είδα και τον Νικηφόρο να θέλει να εξασφαλίσει κάποιες σημαντικές παρουσίες για την εκπομπή του και είπα να βοηθήσω. Δεν φαντάστηκα ότι θα σε πείραζε. Έλα βρε, αγόρι μου, κάτω για την μπουμπού σου. Κάντο για χατήρι μου. Ναι, μόνο που εδώ δεν μιλάμε για χατήρι, μιλάμε για χαρακτήρι. Καταστρέφω την καριέρα μου, καταλαβαίνεις? Ποια καριέρα σου, χρυσέ μου? Οι δύο μαθητικές παραστάσεις που έχεις ανεβάσει στο Λονδίνο, μια Αντιγόνη που όλο ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε, ή η στήλη σου στην εφημερίδα, που αν δεν ήταν ο Νικηφόρος δεν θα την έπαιρνες ποτέ. Δεν σου επιτρέπω! Τολμάσα μη μου επιτρέπεις εσύ, που το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να κρίνεις προς πάσαν κατεύθυνση. Και ειδικά αυτό το κορίτσι. Δεν κατάλαβα! Υπερασπιζόμαστε και τα πουταλάκια τώρα! Ναι, γιατί αυτό το πουταλάκι, Χριστέ μου, πώς μιλάω έτσι, κερδίζει τη ζωή του μόνο του, χωρίς να έχει το μυαλό και τα πτυχία τα δικά σου. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις? Παράτα με! Τώρα, Νινέτα, χρυσό μου, τρύπω τον πάγο και έρχομαι!
σούπα χρυσό μου να τον τρίγω στον πάγο. Ραντιόρλα, λιώτηκε πεζά! Τι τον έτρεψε, Μωρή! Εδώ μου στάθηκε τα γκονάρι! Τώρα είναι τα χρυσό μου, έρχομαι! Έλα, σταμάτα! Σταμάτα, ρε Μωρή, εγώ δεν μπορώ άλλο! Έλα, μια φορά ακόμα και τέρμα, έλα! Είσαι ψεματούρη, εντάξει! Τιμή του περικλέπτη! Έλα, και αύριο μέρα είναι! Και στο πράγμα το τηλέφωνο, ρε παιδί μου! Ναι! Έλα, Τόλι! Τι γίνεται! Όχι, δεν το λες εσένα. Να, εδώ είναι. Να, είναι ο μικρός της αδελφής μου. Ε, όχι και μικρός, ε. Ναι, ναι. Όχι, τίποτα, τίποτα, μωρέ. Να. Σταμάτα! Τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Να, απλώς εδώ έδωσα μια ξυλιά στο πιτσιρίκο. Εντάξει, σε περιμένω, θα έρθεις. Έλα, σε περιμένω. Δεν έχω πάει στη μότρη ψαρόσουπα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά στην ψαρόσουπα δεν μου βγαίνει κανείς. Τώρα θα μου πει ήταν και η Συναγρίδα. Α, μην ήταν ο κύριε Λευτέρης που αξιμέρωτα σου λέω άνθρωπο. Θα μα την πει όλη την ιστορία τη Συναγρίδα απόψε. Ανάποδο άνθρωπο. Έπρεπε να τον ο πτέρας μας εδώ απόψε, τρελαίνεται για ψαρόσουπα. Ναι, να τον καλέσετε να το φτιάξω. Όταν παντρευτείτε λοιπόν με το καλό, κάθε μέρα θα σα φτιάχνω ψαρόσουπα. Με όσου που να βγάλουμε λέπια. Τι σου φταίει να βγάζει τα νεύρα σου πάνω τη, αλλού θα έπρεπε να ξεσπά. Αν εννοεί την Τέρι, μην ανησυχεί. Την έχω βάλει στη θέση τη. Υπάρχει θέση για τη μητέρα σου, εντύπωση μου κάνει. Περιμένουμε κανένα. Μπα. Άντε. Μπορεί να είναι ο Πέτρο. Καλησπέρα, χρυσό μου. Βλέπω, ζει. Αχ, Θεέ μου, κράτα το στόμα μου, δεν ανοίξω η ρουφιάνα. Θα με συγχωρέσεις. Για ποιο από όλα. Πάλι φασαρίες θα. Γιατί το λες αυτό. Αυτή θα έρθει νύχτα και για καλό αποκλείεται. Τόση ώρα η Ρουφιάνα. Λες να τον πεις να πάει τελικά στην εκπομπή. Πα, πάντα καλέ. Αυτός το είδε στην τηλεόραση και από τα νεύρα του κόντυψε να σπάσει την μπανιέρα. Σκεφτείτε την μπανιέρα. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Αλλά για τελευταία φορά. Τον έπεισε. Πόσο ρε ζήλι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω, χρυσό μου. Καλό ξημέρωμα, Φλωρό. Είναι κινήφη σου εδώ, η κυρία Μίνα. Α, εδώ είσαι, Μίνα, χρυσό μου, δεν σε πρόσεξα. Ψέματα, λέει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολλά φιλιά στον μπαμπά σου, τον υποπτέραρχο. Πτέραρχος είναι ο μπαμπάς της Μπουμπού, πτέραρχος. Τιμητικά, λόγω αποστρατείας. Καλά. Περσινά παπούτσια φοράει. Μπουμπού, δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Ναι, πώς, έχω να περάσω από την βεντιέρα να πάρω μία μουσοκολά. Γιατί τώρα δεν μου ήρθε έτσι μια ξυνήλα. Καληνύχτα, μωρό μου, αύριο. Καλή. Πάλι είναι τα παπούτσια μου, τα έβαλε. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Γλυκό και τρέγανο σαν καραμέλα, καραμέλα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ήθελα να ξέρω πώς αντιστέκεσαι σε τέτοια κουρμάρα. Κι εγώ απορώ, αλλά θα έρθει ο Τόλης. Και πάμε κάτω τα ξεράσω. Κανάλιες. Ναι. Έλα, Τόλη. Ακόμα εκεί είσαι. Γιατί. Α, θα έρθει. Σαν πολλά νούμερα δεν μας κάνει ψωνάρα. Καλά, καλά. Άντε, φιλάκια, γεια. Ο Τόλης δεν θα έρθει. Ε? Ο Τόλης, είπα, δεν θα έρθει. Μπράβο το παλικάρι μας. Τι κάνουμε τώρα. Είσαι να κάνουμε κανένα παιδάκι. Κι άλλο. Τρία κάναμε σήμερα, αγάπη μου. Τώρα θα πάμε για τα αγόρια. Ε? Μην κινείσαι, χρυσέ μου. Ηρέμησε να σε κάνει όμορφο η κοπέλα. Κοίταξε, αγόρι μου, τι μανία είναι αυτή πια να μην θέλει να ξυρίζεσαι. Να σε δει έτσι χάλια και το σόι του πατέρα σου και το μαλλί αυτό. Σήκωσε το να φανείς λίγο. Ντένι! Χρυσό μου, μην τον παρεξηγείς, έχει τρακ. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην τηλεόραση. Και η τελευταία, ελπίζω. Σιλάς, Κωνσταντίνε. Τι ώρα βγαίνω. Στις 11.30. Εγώ στο λέω, 5 λεπτά θα τον κρατήσω. Θα τον κρατήσεις όσο χρειαστεί. Α, για άκου να σου πω, δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα, μιλών τσέριδος. Ο κόσμος το βαριέται τον μπλα μπλα. Δεν μου φτάνει τελικά που δεν θα έρθει, Λένα. 5 λεπτά και πολύ του είναι. Έλα! Μην ανησυχείς. Θα έχεις τη διάθεσή σου όση ώρα χρειάζεσαι. Ελπίζω να μην με διακόπτει με ανόητες ερωτήσεις. Φτάνει! Να τη πει να με αφήσει να μιλήσω μόνο. Εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Ευχαριστούμε, Χρυσό. Αν με χρειαστείτε κάτι, θα είμαι στον πλατό. Χρυσό, κορίτσι. Την είχα πάει στη Μύρκα όταν πάντρεψε την κόρη τη. Θαύματα έκανε.
Την ξέρεις τώρα την κόρη της Μύρκας, μην τα λέμε τώρα. Κι όμως στην εκκλησία ήτανε κούκλα. Βοηθούσε βέβαια και το πέπλο. Πώς είναι αυτό? Μια χαρά είναι. Μήπως να βάλω το κίτρινο? Βάλε ό,τι θες, τελείωνε. Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. Τελείωνε, μωρία που να είναι θάρθη. Να σου πω. Ήσαν του κάνει μια φλακ. Φαντάσου λύση σκηνικό. Να ανοίξει την πόρτα με το παπιονάκι του και τσαβ να του σκάσω εγώ με την τσιτσίδη. Άντε τι σου μωρή και έρχεται σοβαρός άνθρωπος. Φυσικά τη μεγάλη Κατερίνη. Έτοιμος, λοιπόν πάμε. Είναι απαραίτητο τώρα αυτό? Μα ολόκληρη συνέντευξη θα κάνετε και δεν θα έχετε συστηθεί. Όχι, όχι. Μια καλημέρα επιβάλλεται να την πεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρίνα, σε 5 λεπτό βγαίνεις. Χρυσό μου, πάμε τώρα να αφήσουμε τη Μαρίνα να ετοιμαστεί. Κυρία Ντένι, εμείς τα λέμε πάνω, ε. Ναι, Χρυσό μου, πάμε. Τι ανάγωγη, Θεέ μου, τι φτηνιάρα! Χρυσό μου, υπερβάλλεις! Υπερβάλλω, δεν τον είδες στον κρυόκολο. Καλημέρα, βρες τα κομμάτια από εκεί. Γιατί εσύ ήσουν καλύτερη? Εγώ ήμουν κυρία, αγάπη μου, κυρία. Αυτό ήταν με ένα ύφος και καλά μας έκανε χάρη που ήρθε. Λες και αν δεν είχε βάλει μέσα τη Μανούλη, θα είχε πατήσει ποτέ το πόδι στην εκπομπή μου. Αν ξαναπατήσω εγώ το πόδι μου στην τηλεόραση, έχει χάρη που έχει και χάρη! Ηρέμησε, Χρυσό μου, όλα θα πάνε μια χαρά. Φεύγουμε διπλό, με χέρι. Πολύ ωραία. Πήγαμε δύο χέρια. Ανοίγω καλά. Grapevine, χέρια κύκλους μπροστά. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε. Τρίγωνο μακριά. Ωραία. Πόδια πίσω, με χέρια μπροστά. Πάμε γόνατα. Είπατε 11.30 είναι 12 παρα 10, το βλέπετε να περιμένω πολύ ακόμα. Ναι, ξεφύγαμε λίγο πριν, τώρα αμέσως είμαστε σας. Ωραία. Σοφία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ένας άνθρωπος του θεάτρου, καθηγητής στο θεατρικό εργαστήρι και σκηνοθέτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκοράς, ο οποίος θα μας μιλήσει, αλλά καλύτερα μας τα πει ο ίδιος. Ναι. Καλημέρα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παράσταση της Αντιγόνης που ετοιμάζω εδώ και καιρό με τους μαθητές μου. Μιας Αντιγόνης σύγχρονης που δεν παρεκκλίνει όμως από το Σοφόκλειο λόγο. Και τι σχέση έχει το έργο της Αντιγόνης με το θέμα που κουβεντιάζουμε σήμερα? Θα έλεγα ότι δύσκολα θα έβρισκε κανείς διαφορές ανάμεσα στον αγώνα της Αντιγόνης να θάψει τον αδερφό της, αψηφώντας τις εντολές της εξουσίας του Κρέοντα, από τον συνάνθρωπό μας ο οποίος θάβει τον αδερφό του, ερχόμενο σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Και ενώ σήμερα έχουμε έναν άντρα αντάρτη, τότε είχαμε μια γυναίκα. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την παρατήρηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στην εποχή της Αντιγόνης. Μια εποχή με έντονα τα χαρακτηριστικά της αντρικής εξουσίας, όπου η γυναίκα για άλλη μια φορά. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, ήρθε! Μα μου είχαν πει ότι δεν θα έρθει τελικά. Είχα μια δουλειά, αλλά τελικά τα κατάφερα. Λοιπόν, μην κάθεσαι καθόλου. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Για σήμερα σκέφτηκα να σας πω ένα τραγούδι που δεν είναι δικό μου, αλλά είναι μιας πολύ αγαπημένης μου ερμηνεύτριας, Χαρούλας Αλεξίου, το «Έλα στην παρέα μας φαντάρε», το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω και στον άντρα της παρέας. Α, ποιος τη χάρισες, κύριε Μαρκορά! Λοιπόν, λένε μου, σ' ακούμε, γρήγορα, γρήγορα! Καλή χειροκρότα! Απόψε πήρε άδεια και με χτίτσε πιάδια, τραβάει για την πόλη. Άπα! Ρίχνει ένα γεια σου στο φρουρό. Το βρίσκεται πολύ κομψό, αυτό που κάνατε. Ήρθε ξαφνικά, τι να έκανα. Να σεβαστείτε το καλεσμένο σας, αν βέβαια ξέρετε τι σημαίνει σεβασμό. Και η Λένα καλεσμένη μου είναι. Ξέρω ότι θα συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Δεν σας ενημέρωσε η μητέρα σας. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε. Κάτσε και ένα ποτηράκι πάρε. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές. Κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές. Κι από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Δώσ' τα όλα! Σε έχει ερωτευτεί η κάμερα! Ένα διάλειμμα ώστε να μπορέσω να φύγω τώρα! Μα τι λέτε τώρα, δεν τελειώσαμε την κουβέντα μας. Πάπα! Πολύ σαν τη γόησα, σαν την παλιά αρχόντισα. Ανάβει τα κολλιέ της. Μα σαν το φέρνει στα στενά, το κουβεντιάζει μοναξιά. Το παίρνει αγκαζέ. Ε,
σκοπιές και από το βρούσκο της καρδιάς μας πιες. Ξέχνα στρατώνες και σκοπιές και από το βρούσκο της καρδιάς μας πιες. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα να καθίσουμε. Έλα αγαπιά μου. Έχεις το μικροφωνό σου, λοιπόν. Και τώρα, κύριε Μαρκορά, να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Τι λες και εσύ, Λένα μου? Τι λέγατε? Να, εδώ με τον κύριο Μαρκορά συζητούσαμε για την παράσταση Αντιγόνη και τη σχέση που έχει με έναν τηλεθεατή μας από τη Μακεδονία, ο οποίος του συνέβη κάτι πάρα πολύ σχετικό με το έργο. Είναι αυτό που λέμε όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Σας ακούμε. Έλεγα, λοιπόν, ότι η Αντιγόνη, όπως εμείς τη βλέπουμε στην παράστασή μας, πάνω από τον ανθρώπινο νόμο τοποθετεί τη θεία βούληση. Και νιώθει την ανάγκη μιας ιδεολογικής αντίστασης απέναντι στον Κρέοντα, που θέλει να αφήσει τον Πολυνίκη άθαυτο να τον φάνε τα όρνια. Α, τώρα που το λέτε, η γιαγιά μου μου είχε πει, πιτσιρίκα ήμουνα, πως ένας παπάς είχε αφήσει άθαυτο έναν αγροφύλακα και το φάντασμά του σου λέει γύρναγε από χωράφι σε χωράφι κάθε του Αγίου Τρίφωνα. Ειδικά του Αγίου Τρίφωνα. Εμένα με συγχωρείτε. Γεια σας. Λενάκι μου, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα, λέω αγάπη. Πώς μ' αρέσει το φεγγάρι, βγήκε πάλι να με πάρει και της νύχτας ο αέρας σαλιτεύει στο μυαλό. Να σας πω, συμφωνήσατε να έρθετε και θα μείνετε έστω και με το ζόρι. Να απειλείς. Όχι. Απλώς σου λέω ότι ποτέ κανείς δεν τόλμησε να με κάνει ρεζίλι. Μα δεν χρειάζεται κανείς γι' αυτό, αγαπητοί μου. Τα καταφέρνετε μια χαρά και μόνοι. Γυρίστε στη θέση σας. Εδώ κάνουμε εκπομπή. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εκπομπή σας, ούτε κι εσείς προσωπικά. Ναι, γι' αυτό κάνετε τα πάντα για να έρθετε. Μέχρι μέσα και τη μανούλα σας βάλατε. Φυσικά άπαξε να σας απαντήσω. Όχι, απαντήστε μου, ρε, απαντήστε μου. Δεν θα έβαζα ποτέ μέσον, καλή μου, για να έρθω σε αυτό εδώ το κοτέτσι. Όσο και αν για κότα, είσαστε πάρα πολύ χαριτωμένοι. Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ.